Παρουσίαση του ιστορικού βιβλίου «Εάλλο η Σμύρνη δακρυσμένη Μικρασία» 1919-1922 του Σεραίου ιστορικού συγγραφέα και δημοσιογράφου Βασίλη Τζανακάρη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 5ης 13 Οκτωβρίου σε γνωστό βιβλιοπωλείο της πόλης των Σερών. Για το βιβλίο μίλησαν η φιλόλογος Σίλια Ζέτα, ενώ την εκδήλωση προλόγησε και συντόνισε η δημοσιογράφος Δέσποινα Γιαννακίδου. Ενώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΠΘΣΕΡΟΝ, κ. Γιώργος Ανδρέου, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και απέστειλε μια συγκινητική επιστολή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε το βράδυ εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Τζανακάρη. Γιατί για μένα το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι επιστροφής για όλους στη Μικρασία. Με συγκίνησες και σκέφτομαι να το ξαναδιαβάσω. Αυτό που είπε για τη δικαστική αίθουσα των 6, για το δικαστήριο που έγινε στην Αθήνα, έχει ένα πραγματικό σημείο. Πήγα στην Παλιά Βουλή, στην Αθήνα, από τις λίγες φορές που κατεβαίνω, πήγα και ζήτησα την άδεια αν μπορώ να μπω μέσα στην αίθουσα. Και μου είπε ο άνθρωπος ναι. Ναι, αλλά εγώ ξεχάστηκα και βλέπει ότι ο άνθρωπος θα κλείσει, το μουσείο θα κλείσει, οπότε εγώ ήμουν με τις ώρες εκεί. Μου λέει κύριε, κύριε, λέω κλείνουμε. Και τότε σηκώθηκα γιατί είχα ζήσει όλο αυτό, όλη αυτή την έμεση που ακολούθησε τη Μικρά Ασία, την είχα ξαναζήσει μέσα εκεί, την άκουγα, την έβλεπα, την ένιωθα. Οφείλω να ομολογήσω ότι με κατέπληξε το γεγονός ότι δεν έφευγαν οι άνθρωποι από την εκδήλωση, παρόλο ότι αυτή τράβηξε λίγο σε μάκρος. Και οι ερωτήσεις και τα ενδιαφέροντα που παρουσίασαν στη συνέχεια με μια σειρά από ερωτήσεις που έκαναν. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Η κυρία Σίλια Ζέτα ήταν εκπληκτική, ήταν η καλύτερη παρουσίαση βιβλίου που η καλύτερη ανάλυση βιβλίου που άκουσα μέχρι τώρα, δικού μου βιβλίου τουλάχιστον. Όπως επίσης πολύ καλή ήταν και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Το κείμενο του Ανδρέου δεν το συζητάμε, με συγκίνησε ας πούμε για αυτά που λέγανε. Το βιβλίο του Βασίλη Τζανακάρη περιέχει μοναδικές άγνωστες ιστορικές πηγές. Μια καταπληκτική βραδιά στην παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Τζανακάρη, ενός ανθρώπου που το στίγμα του στην ιστορία, στην καταγραφή της ιστορίας, στη συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων είναι ανεξίτουλο για τις αίρες και είναι ευλογία κάθε φορά που παρουσιάζει ένα νέο βιβλίο ο Βασίλης ο Τζανακάρης. Για όλους εμάς, τους νεότερους Έλληνες, είναι καταγεγραμμένη στο μυαλό και στην καρδιά μας σαν μια ανοιχτή πληγή. Και αυτή την ανοιχτή πληγή προσπάθησε και προσπαθεί μέσα από το βιβλίο του και τα καταφέρνει απόλυτα να την ψηλαφίσει ο Βασίλης ο Τζανακάρης με αυτό το καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο σε ταξιδεύει και σε εκείνες τις εποχές, σε εκείνα τα μέρη και κυρίως βγάζει και τα συμπεράσματά του ο αναγνώστης για το τι συνέβη, το τι θα μπορούσε να μην συμβεί και το ποια ήταν και τα λάθη, οι παραλήψεις ή τα γεγονότα που σημάδεψαν όχι μόνο εκείνη την εποχή και όλες. Παρουσιάζουμε σήμερα σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Βασίλη Τζανακάρη, την αναθεωρημένη έκδοση Μικρασία 1919-2022, Δακρυσμένη Μικρασία, με τον τίτλο «Εάλλο η Μικρασία». Ένα βιβλίο ντοκουμέντο, ένα βιβλίο μοναδικό που μας προσκαλεί σε μια συνανάγνωση με αυθεντικές αρχαιακές πηγές της ιστορίας, άγνωστες πτυχές της ιστορίας, για να μπορέσουμε να δούμε όλα αυτά που μας πληγώνουν, να ψηλαφίσουμε όλοι μαζί το εθνικό μας τραύμα για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν τα καταφέρουμε ποτέ, να συγχωρέσουμε τους εαυτούς μας. Ένα σπουδαίο βιβλίο που είναι μεγάλη μου τιμή να το παρουσιάσω σήμερα στο σεραϊκό κοινό.